Να ευχαριστούμε την κυρία Σαμπκάλη που ήρθε να μας μιλήσει για ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Και κάτι που σας αφορά άμεσα, για το παιδί πρώτα απ' όλα, αλλά και την σχέση του αντικείμενο και θα καταλάβετε πώς συμβαίνει όλο αυτό. Έχουμε να το απολαύσουμε, να περάσετε όμορφα. Σε ό,τι και αν κάνουμε το σπαθικό, να περνάμε και όμορφα. Είναι και χαρά που μου κάνει ο Μύρος. Να βρίσκομαι σήμερα εδώ για να κάνω αυτό το σεμινάριο. Είμαστε όλοι συνάδελφοι, έτσι, είστε μέλος της παιδαγωγής όλοι σας. Βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σεμινάριο μαζί, διαδραστικά. Τι εννοώ αυτό. Σας θέλω μαζί παρόντες στην κουβέντα μας, να συζητήσουμε όμορφα για το πώς βλέπουμε κάποια πράγματα γενικά στα παιδιά. Να δούμε λίγο την οπτική που θα τα βλέπουμε όταν βγούμε από εδώ, ως δηλαδή επαγγελματίες και παιδαγωγοί. Γιατί όταν έχουμε να κάνουμε με υποεξέλιξη άτομα, δηλαδή με παιδιά τα οποία μεγαλώνουν, συμβάλλουμε άμεσα στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Έτσι. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε μικρές ηλικίες. Το άτομο λοιπόν είναι υποεξέλιξη. Διαμορφώνεται, κάθεται, μορφώνεται από εμάς και εμείς το οδηγούμε κάπου. Κινούμαστε λοιπόν πολύ στο θέμα της γνώρισης, της μάθησης, στο αισθησιοκοινωτικό επίπεδο περισσότερο και στο συναισθηματικό, εγώ θέλω να δώσω τη μεγαλύτερη προσοχή. Έτσι, στα δύο συναισθηματική ορίμανση, στην κόλπα που κάνουμε και αυτά σιγά σιγά. Η παιδαγωγή που θα ακολουθεί είναι δεμένη με τα παιδιά. Για ποιο λόγο λέτε τα παιδιά νιώθουν πιο καλά στη φύση? Στο φυσικό του περιβάλλον. Να θέσω στο σπίτι να είναι πιο ελεύθερο παρά περιορισμένοι σε μια τάξη. Μια έξω, πολύ ωραία. Γιατί θέλω ένα πράγμα. Δεν σε ακούω. Γιατί θέλω ένα πράγμα. Θέλουμε να κινούνται, δηλαδή δεν έχουν την ενέργειά του. Πολύ ωραία. Θεωρώ ότι είναι το μέσο να δημιουργήσουν ένα δικό του κόσμο με φανταστικά πλάσματα, ας πούμε, πολλές φορές. Όπως ακριβώς το ονειρεύονται ή το φαντάζονται. Ή όπως τους προβληματίζει. Αν τους προβληματίζει κάτι. Μέσα εδώ υπάρχει νόηση. Η αντίληψη. Κομμάτι είναι και η φαντασία. Όλα αυτά έχουν μία αλληλουχία στο μυαλό μας. Η φαντασία μας, παιδιά, τροφοδοτείται με παραστάσεις, με εικόνες. Είναι η ικανότητά μας να σκεφτόμαστε με εικόνες. Πρέπει λοιπόν να ασχολούμαστε με τις αισθήσεις μας, να έχουμε ερεθίσματα, να παίζουμε, να τις κινητοποιούμε, να τις δραστηριοποιούμε, έτσι ώστε η φαντασία μας σιγά σιγά να αναπτύσσει. Να μπορούμε να σκεφτόμαστε. Αν δημιουργούμε εικόνες στο μυαλό μας, είναι πολύ εύκολο να σκεφτόμαστε. Όσο πιο πολύ εκφραζόμαστε και έχουμε τον εαυτό μας να μιλάει, τόσο πιο πολύ μαθαίνουμε. Έτσι. Και βλέπουμε ότι συνήθως τα κοριτσάκια, ειδικά σε μικρές ηλικίες, αρχίζουν να παίζουν τις μαμάδες. Να έχουν μωρά. Έτσι δεν είναι? Αρχίζουν λοιπόν τα παιδιά να αναλαμβάνουν ρόλους, να μπορούν και αυτά να μπαίνουν σε ρόλους. Το παιχνίδι ρόλο το έχετε έτσι στο μυαλό σας. Όταν θέλετε να δώσετε κάποιους ρόλους στα παιδιά, πώς φαντάζεστε ότι θα οργανώνετε. Πάλι εκεί θα επιμείνω. Πώς φαντάζεστε εσείς ότι θα οργανώνετε μια δραστηριότητα. Ένα παιχνίδι δικό σας δηλαδή. Παίρνουν ρόλους, αναλαμβάνουν ρόλους, καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται, εκφράζουν πολλές φορές. Αλλά πολλές φορές, παιδιά, το άψογο αντικείμενο κάτι μας υποκαθιστά. Μία έλλειψη που έχουμε. Ένα κενό που αισθανόμαστε. Παιδιά τα οποία δεν μιλάνε, δεν κοινωνικοποιούνται εύκολα με άλλα παιδάκια της ηλικίας τους. Και πολλές φορές καλύτερα να μιλάνε σε άψυχα αντικείμενα. Τα παιδιά μέσα από το άψυχο αισθάνονται λιγότερο ενοχικά στο να εκφράζουν. Ας πούμε, αν το παιδί έχει μια φοβία, δεν μπορεί να σας την εκφράσει άμεσα. Βλέπετε αντιδράσεις. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να δείτε ένα παιδί το οποίο είναι λίγο πιο απομονωμένο, λίγο πιο ολιγομίλητο. Έτσι. Να νιώθει δηλαδή ότι δεν θέλει την παρέα ενός παιδιού, αλλά την παρέα ενός αντικειμένου. Μην σας φάνει παράξενο.